Νίμπα σε υποκείμενο Γκιζέλα 6 στον τέταρτο καλοκαίρι. Πολύ εντυπωσιακό κεράσι, πάρα πολύ εντυπωσιακό κεράσι. Πραγματικά είναι πανέμορφο. Πολύ παραγωγική ποικιλία. Μέτρια ανεκτική στο σκάσιμο, σκάει η ποικιλία, αλλά σκάει όπως οι πιο πολλές πρώιμες. Δεν μπορώ να πω ότι σκάει ιδιαίτερα εύκολα. Σκάει όμως, ειδικά όταν είναι στα πρώτα χρόνια που δεν είναι πολύ καλά φορτωμένη. Πολύ καλό κεράσι. Είμαστε αυτή την περίοδο στο τελευταίο χέρι της Έρι Λόρι. Νεκρή περίοδος. Μπορούσε να μάσει και νωρίτερα ο παραγωγός εδώ πέρα. Έχει αρκετά όριμα κεράσια. Δηλαδή να μάσει μαζί με την Έρι Λόρι σχεδόν. Μας κάνει, είναι πολύ μεγάλος ο καρπός. Δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες πρώιμες ποικιλίες. Πραγματικά. Είναι όλα τα κεράσια εξαιρετικής ποιότητας. Ακόμα και εκεί που είναι πάρα πολλά. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Φανταστικό. Και είναι άσπρα τα κεράσια ακόμα. Ακόμα θέλουν πόσες μέρες. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Εντυπωσιακή ποικιλία. Δεν είναι από τις πιο σκληρόσαρκες ποικιλίες. Αλλά δεν είναι όπως είναι και οι πρώιμες. Έτσι δεν είναι όπως είναι η Έρι Λόρι. Κοιτάξτε εδώ, είναι, μπορεί να είναι και η 36-38. Τεράστια. Ωραίο λαμπερό χρώμα. Λαμπερό χρώμα. Γιατί το συζητάμε ότι τα πιζω 30. Πραγματικά νομίζω με αυτές τις σύγχρονες ποικιλίες το 30 θα είναι το πιο μικρό τα επόμενα χρόνια. Κοιτάξτε, είναι όλα φανταστικά, είναι όλα τέσσερα. Είναι λουξ τα κεράσια, είναι ό,τι καλύτερο. Εντυπωσιακότατα. Πολύ σκληρό στο χέρι. Δυστυχώς δεν έχω μηχάνημα να το μετρήσω τη σκληρότητα του, πόσο ντουροφέλ είναι. Αλλά είναι πάρα πολύ σκληρό. Πάρα πολύ σκληρό. Θεωρώ ότι στις πρώιμες ποικιλίες είναι αρκετά πετυχημένη. Θεωρείται πρώιμη ποικιλία. Κανονικά θα ορίμαζε γύρω στις 14-15 Μαΐου, αν δεν ήταν όψιμη χρονιά όπως είναι φέτος. Εντυπωσιακό. Πραγματικά εντυπωσιακό. Πιάνει μεγέθη ποικιλιών που ορίμαζουν σε πολύ πολύ μεγαλύτερα, πολύ πολύ αργότερα και σε πολύ μεγαλύτερα υψόμετρα. Εντάξει, είναι το κάτι άλλο. Είναι όλα σαν μικρά βερίκοκα. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα κεράσια. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια εποχή τόσο μεγάλο καρπί ποικιλία. Φυσικά δεν σημαίνει αυτό ότι ό,τι αφήσουμε πάνω θα το κάνει μεγάλο. Έτσι. Τα κεράσια θέλουν διαχείριση. Και το μέγεθος εξαρτάται 90% από το κλάδεμα, 85-90% από το κλάδεμα και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα που κάνουν. Ένα δέντρο που δεν έχει κλαδευτεί σωστά, ό,τι και να κάνεις. Μα κοιτάξτε, κοιτάξτε. Είναι φανταστικό. Δεν βλέπουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ιώσεων στην ποικιλία, ούτε στο φύλωμα. Κάποια ιδιαίτερη ευαισθησία εκτός του σκασίματος έτσι που έχουν όλες οι πρώιμες ποικιλίες. Δεν έχει νυχάκια, ελάχιστα. Δεν έχει διπλούς καρπούς δίδυμους σε σχέση με τον επικονιαστή της που είναι η Pacific Red. Πραγματικά. Πραγματικά ό,τι και να πούμε είναι περιττό. Είναι φανταστική. Είναι φανταστική. Σε μια ποικιλία τόσο πρώιμη μας κάνει εντύπωση που έχει τόσο μεγάλο καρπό. Είναι όλα 32 πλάς τα όριμα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι φυσικά η ποικιλία αυτή δεν είναι τόσο σκληρόσαρκη όπως είναι η Pacific Red που είναι ο επικονιαστής της, αλλά σε όλα τα υπόλοιπα είναι πραγματικά ανώτερη. Φανταστική. Η ποικιλία υπόκειται σε δικαιώματα, σε πνευματικά δικαιώματα όπως και περισσότερες ποικιλίες. Αλλά πιστεύω ότι ο σύγχρονος παραγωγός αξίζει να τα πληρώσει και να την αγοράσει. Υποκείμενο Gizella 6,
Νύμπα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Είναι φανταστικά τα κεράσια. Θα με κάνει εντύπωση, δηλαδή, ίσως βρούμε και 40 χιλιοστά σε αυτή την ποικιλία. Βλέπουμε ότι γενικότερα δεν είναι και έχει και το πιο εντυπωσιακό φύλλωμα. Ωστόσο δεν μας πειράζει αυτό, είναι σε γκιζέλα 6, πολύ πυκνή φύτευση. Στο 1,5 μέτρο είναι εδώ πέρα, στο 1,60 κάπου εκεί. Θεωρώ ότι θα σβήσει πολλές ποικιλίες η νύμπα με την ποιότητά της. Πραγματικά είναι το κάτι άλλο. Μία αυτογόνιμη σε γκιζέλα 6 καρπίζει εντυπωσιακά. Δεν θεωρώ ότι θα έχουμε δυσκολία στην καρπόδηση αυτής της ποικιλίας. Νύμπα σε γκιζέλα 6 2022. Προφανώς έτσι είναι νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα για τα μετέπειτα χρόνια, αν είναι ανθεκτική στις ιώσεις, αν καρπίζει κάθε χρόνο, που πιστεύω ότι θα καρπίζει κάθε χρόνο. Ωστόσο πιστεύω ότι πραγματικά αξίζει ο σύγχρονος κερασοπαραγωγός να έχει κάποια στρέμματα από αυτή την ποικιλία. Αν κάποια στιγμή στο μέλλον βγάλει εκ νέου προβλήματα, θα το συζητήσουμε με νεότερο βίντεο. Αυτή τη στιγμή όμως είναι αυτή η εικόνα της.